Σε ιδιαίτερα αυξημένα για την εποχή επίπεδα ήταν οι προκρατήσεις των Τούρκων τουριστών λόγω του Μπαϊράμ, με αποτέλεσμα αρκετοί από τους τουρίστες από την Τουρκία να επισκέφονται την πόλη της Καβάλας και μάλιστα να διανυκταρεύουν. Κοιτάξτε, το προηγούμενο διάστημα της τελευταίας εβδομάδας υπάρχει μεγάλη προσέλευση από πελάτες από την Τουρκία. Ουσιαστικά είναι λόγω των διακοπών που έχουν κάποιες αργίες, κάποιες δικές τους γιορτές. Με την ευκαιρία αυτή επισκέφτονται την περιοχή που θεωρείται αγαπημένη περιοχή για την τουρκική πελατεία που εκδράμει στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι φέτος η προσέλευση των Τούρκων θα είναι σαφώς αυξημένη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Στην περσινή χρονιά είχαμε πτώση της τουρκικής αγοράς. Εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε αύξηση, αλλά όπως και να έχει, οι ξενοδοχειακές μονάδες της πόλης μας είναι έτοιμες να υποδεχθούν όχι μόνο από Τουρκία και από Βαλκάνια και από οποιοδήποτε άλλο μέρος επισκέπτες. Μάλιστα, αισιόδοξοι είναι και οι ξενοδόχοι της Καβάλας για την προσεχή τουριστική περίοδο. Κοιτάξτε, αισιοδοξία υπάρχει. Απλά είναι ένα χαρακτηριστικό και της φετινής χρονιάς, θεωρώ, το last minute. Δηλαδή, δεν υπάρχουν για καιρό πριν προκρατήσεις τόσες πολλές όσες υπήρχαν πριν 2 ή 3 χρόνια. Θεωρώ ότι θα κοιμανθούμε στα περσινά επίπεδα όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου Πάρης Παρασχούδης, η τουριστική κίνηση στο νησί της Θάσου δεν είχε και την καλύτερη εικόνα το Μάιο στο νησί. Κάτι που ήταν και αναμενόμενο, επειδή το Μάιο οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται είναι κυρίως αγγλικής και γερμανικής προέλευσης, ενώ οι εκλογές δεν φαίνεται να επηρεάζουν την τουριστική κίνηση. Ωστόσο, οι εκλογές φαίνεται πως επηρέασαν και μάλιστα ματέωσαν το Καβάλαρση Σόου, ενώ μάλιστα έχουν ήδη ακυρωθεί κάποιες συγκεκριμένες προκρατήσεις. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήταν μια εκδήλωση που είχε καθιερωθεί στην πόλη της Καβάλας και όπως κάθε εκδήλωση που καθιερώνεται και ξέρει ο πολλής κόσμος, όλες τις περιοχές, όλη η Ευρώπη ότι γίνεται στην Καβάλα αυτό το διάστημα, θεωρώ ότι θα έχουμε κάμψη εκείνες τις μέρες από τις κρατήσεις. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ακυρώσεις από πελάτες οι οποίοι είχαν κάνει κράτηση και είχαν σαν αντικείμενο να παρακολουθήσουν το RC Show. Σε Μοθράκη έχει μια, να το λέγαμε, καθιερωμένη πλέον τα τελευταία πενταετία ροή καταρχήν Βαλκάνιων που επισκέπτονται το νησί από την προ-σεζόν, να το πούμε έτσι, οι οποίοι είναι συγκεκριμένα μέρη, Ρουμάνοι, Βούλγαροι. Σέρβοι ξεκίνησαν σιγά σιγά και εμφανίζονται. Είναι κάτι το οποίο το επιδιώκαμε και σιγά σιγά γίνεται και αυτό, επιτυγχάνεται και αυτό. Κάποιοι Έλληνες οι οποίοι φέτος ήταν μειωμένοι, αλλά φέτος είναι ακόμη περισσότερο λόγω των δημοτικών εκλογών και τώρα λόγω των εκλογών, από ό,τι ξέρετε, έχουν αποπεί άδεια και τα λοιπά, γιατί θα φαίνεται ότι υπάρχει μια μείωση πλέον από τον εσωτερικό τουρισμό, η οποία, είπαμε, έχει επιδεινωθεί τώρα λόγω των εκλογών. Θα έχει μια κάμψη λοιπόν μεγάλη ο Ιούνιος όσον αφορά τις Έλληνες. Οι κρατήσεις μας πάνε πάρα πολύ καλά. Από εδώ και 3 μήνες δηλαδή έχουμε θέμα για τις, από 15 Ιουλίου και μετά. Έχουμε ένα πρόβλημα τις αρχές του Ιουλίου λόγω της ανακοίνωσης των εκλογών. Εκεί είχαμε ένα θέμα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι δεν είναι μόνο δικό μας, είναι και για όλες τις τουριστικές περιοχές της Ελλάδος και τα νησιά. Γιατί όντως ο κόσμος θέλει να ψηφίσει και ακυρώνει τις κρατήσεις που ήταν το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.